Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Δοκόπουλε, καλημέρα. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ. Προσπαθούμε να τιμήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την Παγκόσμια Μέρα Ποδηλάτου. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό είναι και η προσπάθεια του Δήμου της Νέας Δημοτικής Αρχής. Τέτοιες προσπάθειες και τέτοιες ημέρες να γιορτάζονται και στην πόλη μας. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τώρα, κύριε Δοκόπουλε. Πριν καιρό είχαμε εδώ τον κύριο Πέλκα, ο οποίος μας είχε υποσχεθεί ότι βαριά αρχές Ιουνίου θα βγάλει τα ποδήλατα από την Αυταλίνη, από τα υπόγεια του Ενιδρίου, και ότι θα τα δώσει στον κόσμο να κυκλοφορήσουν. Ακριβώς. Αυτή ήταν και η προσπάθεια που είχε ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο. Όταν και το ηλιακό σκάφος είχε πει τότε. Πρώτος θα είχα βγάλει εγώ το Σεπτέμβριο, λοιπόν, ναι, στην Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου που είχε, ναι, το Σεπτέμβριο, που είχε ξεκινήσει από το Παρίσι. Ναι, ναι, ναι. Είχαμε επισκευάσει κάρτα τότε, είδαμε πώς λειτουργούν. Είχαμε τις πρώτες εικόνες. Δυστυχώς ο κορονοϊός μας πήγε. Τι είχατε πει, είχατε επισκευάσει τα πρώτα? Αυτά δεν λειτουργήσαν ποτέ. Να δούμε ποιες μπαταρίες λειτουργούσαν. Χάλασαν πρωτού λειτουργήσουν, παιδιά. Παναγιά μου. Δεν βρήκαμε κάτι χαλασμένο να σας πω. Αλήθεια, λειτουργούσαν όλα. Δεν είχαμε τη δυνατότητα τότε να δούμε αν θα φορτίζουν, πώς θα φορτίζουν κτλ. Έγινε όλος ο έλεγχος. Πήγαμε με ηλεκτρολόγους, ελέγξαμε τους ηλιακούς φορτιστές. Όλα λειτουργούν άψογα, ευτυχώς. Ωραία. Ξεκίνησε μια καθαριότητα των ποδηλάτων και μια συντήρηση, η οποία θα μας δίνει τη δυνατότητα πλέον να μπορέσουμε το Σάββατο να γιορτάσουμε με όλους τους δημότες της Καστοριάς. Μισό λεπτάκι. Κύριε Δοκόπουλε, το Σάββατο θα είναι όλα τα ποδήλατα τα οποία έχει προμηθευτεί αρχικά η περιφέρεια και τα έχει κάνει μετά δώρο, τα έχει παραχωρήσει στη Μακεδνός? Αυτά τα γνωρίζει καλύτερα ο κ. Πέλκας. Εγώ, επειδή συνεργάζομαι και έχω συνεννόηση μαζί του τακτική, ξέρω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό θα βγει, ειδικά τα ηλεκτρικά, νομίζω θα βγουν όλα. Μάλιστα. Εδώ να προσθέσουμε ότι έχουμε φροντίσει και για την ασφάλεια των... Τα οποία θα βρίσκονται πού, να δώσουμε λίγο το ρεπορτάζ. Πού θα είναι αυτά τα ποδήλατα να τα βρει ο κόσμος να τα κάνει μια βόλτα? Τα ποδήλατα αυτά θα βρίσκονται στους ηλιακούς φορτιστές τους, πίσω από τη στάση των αστικών. Ναι. Όπου θα τοποθετηθούν ειδικά στηρίγματα ώστε να μπορούν να ασφαλίζονται και να είναι κλειδωμένα το βράδυ. Ναι. Όλες αυτές οι εργασίες θα γίνουν τις επόμενες μέρες, αλλά αυτά θα είναι καλύτερα να σας ενημερώσω. Γιατί μάθαμε ότι θα έρθουν και εκεί στο Δημαρχείο κάποια ποδήλατα, θα υπάρχουν και εκεί, δεν ξέρω. Αυτά είναι σχέδια της Μακεδνός, είναι του κ. Ωραία, Πέλκα. Θα μας τα πει ο κ. Πέλκας, λοιπόν, να ακριβώς. Εσείς είστε του αθλητισμού γενικότερα, ακριβώς, βέβαια. Ναι. Ο ρόλος μου είναι να εμφυσίσω στους πολίτες της πόλης την τάση που παρατηρείται κατά τις τελευταίες μέρες να χρησιμοποιούν τα ποδήλατά τους. Ναι. Ο αποκλεισμός και αυτή η καραντίνα τελικά φαίνεται ότι μας έχει κινητοποιήσει τελευταία. Ναι. Έχουμε βγάλει από τις αποθήκες μας τα ποδήλατα, τα έχουμε συντηρήσει και βλέπω σιγά σιγά δειλά ο κόσμος αρχίζει να εμπιστεύεται αυτό το μέσο μεταφοράς, το οποίο νομίζω ότι πρέπει και εμείς να τα στηρίξουμε και να ενθαρρύνουμε τη χρήση του. Θα αποσυμφορήσει το κέντρο, βοηθάει στην υγεία μας. Έχει μόνο καλά να προσφέρει στους πολίτες αυτής της πόλης. Αρκεί να υπάρχουν πάντα εκεί, αρκεί να είναι στη διάθεση των πολιτών και ξέρετε, πολλές φορές μπορεί να παρακινήσει και άλλους και άλλους. Δηλαδή, αν τα δούμε να κυκλοφορούν, κύριε Δοκόπουλε, και όχι να είναι τα ποδήλατα τα ηλιακά, και όχι μόνο, δεν είναι για τα υπόγεια. Τα ποδήλατα είναι για το δρόμο. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Πρέπει λοιπόν να τα δούμε μόνοι μας στον δρόμο. Λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, πρώτα απ' όλα πρέπει η χρήση τους να είναι ασφαλής, να μπορέσει ο κόσμος να τα χρησιμοποιεί με ασφάλεια. Γι' αυτό το λόγο εδώ να σας ανακοινώσω ότι έχουμε έρθει σε συμφωνία με τους Σαμαρίτες και τον Ερυθρό Σταυρό. Δύο από αυτά τα ποδήλατα θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό το προσωπικό, ώστε να κυκλοφορούν μέσα στην πόλη για οποιαδήποτε πρώτη βοήθεια χρειαστεί να είναι εκεί παρόντες. Μάλιστα. Λοιπόν, μια και είπατε και γενικότερα για την άθληση, έρχεται και ένα μήνυμα εδώ. Είναι στη σκέψη του Δήμου, μας λέει το ερώτημα, να φτιαχτεί ένα υπαίθριο γυμναστήριο με μονόζυγα και κάποια όργανα που υπάρχουν και σε άλλες πόλεις? Η γυμναστική στη φύση είναι ό,τι το καλύτερο. Α, για να δούμε. Σκέφτεστε και κάτι τέτοιο, λοιπόν, κύριε Δοκόπουλε, κάπου? Κοιτάξτε, υπάρχουν προτάσεις, υπάρχουν ιδέες. Βλέπουμε και σε άλλες πόλεις
παρόμοιες δράσεις να δημιουργούνται. Είναι κάτι το οποίο θέλει σκέψη, θέλει συζήτηση. Πρέπει να σκεφτούμε και τους ανθρώπους που έχουν γυμναστήρια και αυτή την εποχή έχουν πληγεί πάρα πολύ λόγω του κλεισίματος, και πρέπει όλα αυτά να τα βάλουμε στη ζυγαριά, να δούμε ποιο είναι το όφελος του Δημότη, και νομίζω ότι αν χρειαστεί και πρέπει και είναι προς όφελος της πόλης, γιατί όχι να γίνει. Και ένα υπαίθριο γυμναστήριο. Όντως υπάρχουν σε πολλές πόλεις υπαίθρια γυμναστήρια. Ναι. Εννοείται με κάποια όργανα όμως βασικά, μονόζυγα και τέτοια πράγματα. Ακριβώς. Ναι. Όχι με κάτι πολύ εξειδικευμένο. Ναι. Αυτό ζητάνε εδώ, από ό,τι καταλαβαίνω, φίλοι μας. Πρέπει να σκεφτούμε και θέματα ασφαλείας, θέματα τραυματισμών. Είναι πολλά πράγματα που πρέπει να τεθούν υποσκέψη, και αν είναι όντως οι κατάλληλες συνθήκες και πρέπει για το καλό του πολίτη μας, το καλό της πόλης μας, να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις τέτοιες, γιατί όχι να το συζητήσουμε. Τώρα, και δύο ερωτήσεις που έχουν να κάνουν έτσι και με την ιδιότητά σας, αλλά και με την αντιδημαρχία σας. Τα χόρτα στη λίμνη μας, λένε, επίσης φαίνεται ότι αρχίζουν και πάλι θα δημιουργήσουν και πάλι πρόβλημα στις κοπηλάτες κτλ. Κοπηλατικοί αγώνες έρχονται, καινούριο πύργο βάλαμε. Τι θα γίνει με αυτό το θέμα? Υπάρχει ένα μηχάνημα? Είμαστε σε συζητήσεις με την νομικό πρόσωπο. Έχουμε ήδη συζητήσει κάποια πράγματα. Είμαστε επιφυλακοί. Όταν η πίστα αρχίσει να γίνεται, να βγάζει χόρτα, είμαστε σε ετοιμότητα να μπούμε σε διαδικασία να τα απομακρύνουμε. Ναι. Έχουν γίνει αλλεπάλληλες συζητήσεις. Παρακολουθούμε το φαινόμενο. Ναι. Και επειδή θα φιλοξενήσουμε και εθνικές ομάδες που θα προπονηθούν εδώ πέρα, είμαστε σε ετοιμότητα να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Ναι. Με το μηχάνημα το καινούριο, το πολυμηχάνημα, θα κοπεί, ή με το παλιό μηχάνημα θα κοπούν τα χόρτα και πάλι από τον κοπηλατικό στίβο? Αυτό τώρα το έχει αναλάβει το νομικό πρόσωπο. Ωραία. Που τυχαίνει να είμαι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, γι' αυτό σας απαντώ σε αυτό. Ναι, ναι. Νομίζω ότι θα γίνει με πρωτοβουλία προσωπική ανθρώπων που τους έχει ανατεθεί αυτό το έργο, άνθρωποι που γνωρίζουν το χώρο της κοπηλασίας, ναι, οι οποίοι είναι σε επιφυλακή, και ανά πάση στιγμή θα δράσουμε για να απομακρύνουμε οποιοδήποτε έτσι πρόβλημα δημιουργηθεί στην πίστα. Τώρα πάμε και με το κοινωνικό ιατρείο να πούμε κάτι, γιατί μας έρχονται τις τελευταίες μέρες κάποιο κοινωνικό ιατρείο. Έχει λήξει η σύμβαση του γιατρού εκεί, mm-hmm, και πλέον πάει με τρίτη και πέμπτη μόνο για αυτές τις δύο μέρες. Ρωτάνε λοιπόν οι φίλοι μας που εξυπηρετούνται, και πρέπει να σας πω ότι επειδή χρειάστηκα και εγώ πολλές φορές και έχω πάει και εκεί, πρέπει να πω ότι η εξυπηρέτηση ήταν άψογη και από το συγκεκριμένο γιατρό και από όλους εκεί. Ακριβώς. Νομίζω ότι κανείς δεν πρέπει να έχει όχι απλά παραπονή, και πάρα πολύ ευχαριστημένος όλους που πηγαίνει στο κοινωνικό ιατρείο. Θα ανανεβάσει του γιατρού, του κ. Κατρίδη. Ναι. Η εισήγησή μας είναι θετική. Ναι. Θα πρέπει να ακολουθήσει η προβλεπόμενη διαδικασία. Η εισήγηση είναι ήδη θετική. Ο φάκελος έχει ήδη κατατεθεί. Οπότε ο κύριος Τοκατλίδης θα συνεχίσει. Θα συνεχίσει. Μάλιστα. Ωραία. Αυτό να το ακούσουν οι φίλοι που τόσοι πολλοί. Αν δείτε, αξίζει μια μέρα, κύριε Δοκόπουλε, να κάνουμε και μια αναφορά τι έχει προσφέρει και αυτό το κοινωνικό ιατρείο πραγματικά εκεί. Αν δείτε, βεβαίως, γράφονται όλοι όσοι πηγαίνουν. Ακριβώς. Πολύ μεγάλο. Λέω, πολύ μεγάλη ιστορία. Είναι όλα καταγεγραμμένα. Που πρέπει να πούμε, ξεκίνησε την λειτουργία του από την προηγούμενη δημοτική αρχή για να τα λέμε. Και αυτά, έτσι. Ακριβώς, ναι. Επιδημαρχία του κ. Αγγελή. Δεν ισοπεδώνουμε ποτέ τέτοιες προσπάθειες. Είχατε πει μάλιστα κάποια στιγμή ότι σκέφτεστε την μεταφορά του ίσως κεντρικότερα στο κτίριο της Νομαρχίας. Για να εξυπηρετεί ακόμα περισσότερο κόσμο. Για να εξυπηρετεί ακόμα περισσότερο κόσμο. Ακριβώς. Και μελετάμε και άλλες δράσεις που μπορεί να αναλάβει ο συγκεκριμένος γιατρός, όπως επισκέψεις στο ΚΑΠΗ και άλλα πράγματα που έχουμε στο μυαλό μας, για να μπορέσουμε να μην στη συμμετοχή, ας πούμε, αυτών των δύσκολων εποχών που ζει η πόλη. Κατάλαβα. Πολύ ωραία. Κύριε Δοκόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Έρχεται και ένα μήνυμα. Καταλάβαμε, λέει, δεν θα γίνει υπαίθριο γυμναστήριο. Έτσι πώς απαντήσατε, φαίνεται ότι είναι μάλλον δύσκολο να γίνει. Όχι, και δεν είναι δική μου απόφαση. Δεν θέλω να προκαταλαμβάνω αρνητικά ούτε θετικά κάποιους.
Αυτό είναι ένα θέμα λεπτό, όπως καταλαβαίνετε. Κρατήστε το όμως, υπάρχει αίτημα και υπάρχει. Δεν είναι ότι θα γίνει μόνο στην Καστοριά. Υπάρχει παντού στην χώρα. Ναι. Εντάξει, δεν είναι κάτι που πρωτότυπο που το σκεφτήκαμε εμείς εδώ. Όχι, βέβαια. Προς Θεού. Είναι κάτι το οποίο. Γίνεται. Είναι κάτι το οποίο γίνεται. Αυτό πρέπει να πούμε. Δεν είναι κάτι που. Ωραία. Ακριβώς. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και μακάρι να υπάρχουν τέτοιοι χώροι. Μακάρι να υπάρχουν τέτοιοι χώροι. Να πηγαίνουμε όλοι. Πραγματικά. Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μακάρι να ενισχύσουμε αυτό το αίσθημα και την προτροπή προς άθληση στους πολίτες μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά κι εγώ. Καλημέρα. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.